Η Άγκυρα, αφού συνέδεε την επιστροφή εδάφου και πληθυσμού με τα ζητήματα τη κυριαρχία, τη κατανομή των εξουσιών και τη διακυβέρνηση, τώρα φαίνεται να προχωρεί σε πακετοποίηση με ένα νέο σύστημα ασφάλεια και εγγύσεων στο πλαίσιο πενταμερού μαζί με το περιουσιακό και τι αποζημιώσει. Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται η Κυριακάτικη σημερινή, συναφή είναι και η θέση τη Τουρκία ότι στην παρούσα φάση των συνομιλιών δεν θα δώσει χάρτε αλλά θα σταθεί στην καταγραφή κριτηρίων. Ω προ το θέμα των εγγυήσεων, ξετυλίγονται στο Παρασκήνιο διάφορα μοντέλα και συνδυασμό του για να παρουσιαστούν κατά τρόπο ώστε να εμφανιστούν ω δείγμα υποχώρηση, χωρί όμω η τουρκική πλευρά να έχει κόστο. Αλλά κυρίω να γίνει η φόρμουλα τη ασφάλεια δεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία, επί του παρόντο, τονίζει ότι δεν αποδέχεται την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, αλλά χρονοδιαγράμματα αποχώρηση στρατευμάτων. Συζητά πάντω πάνω σε κάποιο μοντέλο ασφάλεια και για εξωτερικά και για εσωτερικά θέματα. Σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τη ασφάλεια, η τουρκική πλευρά εντάσσει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και τι εγγύσει. Όσον αφορά στα εφικτά και ανέφικτα, όπω και στο σχέδιο Ανάν, η Λευκοσία δεν επικεντρωνόταν μόνο στο ποσοστό επιστροφή εδαφών, αλλά και στον αριθμό επιστροφή προσφύγων, θεωρώντα ότι όσοι περισσότεροι επιστρέψουν, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητε για να περάσει η προτινόμενη λύση. Επί τη βάση αυτή τη λογική, οι Τούρκοι συνδέουν την επιστροφή εδαφών και προσφύγων, δηλαδή το πλεονέκτημα που θέλει να έχει η Λευκοσία όχι μόνο με την κυριαρχία και τη διακυβέρνηση, αλλά και με το θέμα τη ασφάλεια και των εγγύσεων. Σε σχέση τώρα με την Πενταμερή, η Άγκυρα τη θεωρεί ω φυσιολογική εξέλιξη και οι Αμερικανοί την εντάσσουν ανεξαρτήτω εάν είναι πολυμερή ή πενταμερή στη λογική τη ενδυνάμει λύση, δηλαδή τη αποδοχή του ενό από τον άλλο, γεγονό που αποτελεί βήμα πριν από την αμοιβαία αναγνώριση. Διπλωματικέ πηγέ που επικαλείται η εφημερίδα σημερινή αναφέρουν ότι η πενταμερή ή η πολυμερή είναι μια φόρμουλα από την οποία κανεί δεν θα μπορεί να αποδράσει χωρί κόστο και ότι θα γίνουν συμβιβασμοί επί των θεμάτων που θα τεθούν επιτάπητο ακόμη και επί οποιονδήποτε άλλων όπω ζητήματα κυριαρχία.